Κοίταμε στα μάτια. Με τη χορηγία και τη συνεισφορά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πεταλούδες είναι ελεύθερες. Ο τίτλος ενός εξαιρετικά τρυφερού θεατρικού έργου του Λέναρντ Γκέρσε, που έγινε μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 70. Οι πεταλούδες, πλάσματα πανέμορφα που με την εμφάνισή τους φέρνουν χαρά και έκπληξη. Πάνω από 100.000 είδη υπάρχουν στον πλανήτη, κάπου 54 στην Κύπρο και από αυτά 3 μόνο εδώ. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου, μας ανοίγει την αυλαία στον ωραίο κόσμο των πεταλούδων. Στην Κύπρο συναντούμε πέραν των 7.000 εντόμων. Ένα μέρος που τα 7.000 εντόμα ανήκουν στις πεταλούδες. Οι πεταλούδες ανά τον κόσμο συναντούμε πέραν των 100.000 ειδών, διαφορετικών ειδών πεταλούδων. Στην Κύπρο συναντούμε 54, έχουν καταγραφεί 54 είδη διαφορετικών πεταλούδων. Από αυτά τα 54 είδη, οι 5 είναι πολύ σπάνια αποδημητικά είδη και 3 είναι πολύ σημαντικά, διότι είναι εντιμικά για την Κύπρο, δηλαδή δεν συναντούμε μόνο στην Κύπρο. Οι πεταλούδες είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για φωτογράφηση και μπορεί να περάσει κάποιος ατέλειωτες ώρες στη φύση φωτογραφίζοντας αυτά τα όμορφα πλάσματα. Ο κύκλος ζωής των πεταλούδων ξεκινά από το αυγό. Μόλις βγει η κάμπια από το αυγό, τρέφεται με το φυτόξενιστή. Ο φυτόξενιστής, για να καταλάβετε, ονομάζεται το φυτό που έχει κάθε πεταλούδα που γεννά τα αυγά της και τρέφονται κάμπιας της. Αμέσως η κάμπια μόλις βγει από το αυγό, τρέφεται με το φυτόξενιστή. Και σε λίγες εβδομάδες γίνεται χρυσαλίδα, πλύεται σε έναν είδος κοκκουλιού για να βγει η πεταλούδα. Αμέσως μετά μόλις βγει από πεταλούδα, οι πεταλούδες είναι όλες φυτοφάγες, τρέφονται με το νέκταρ των λουλουδιών, ζευγαρώνουν και πεθαίνουν. Δηλαδή η ζωή τους είναι ελάχιστη ως πεταλούδα, μόνο μερικές εβδομάδες. Όπως είπα, κάθε πεταλούδα έχει το δικό της είδος φυτό ή οικογένεια φυτών που γεννά τα αυγά της. Ένα φυτό εξαφανίζεται, που είναι ξενιστή μιας πεταλούδας, εξαφανίζεται και η ίδια η πεταλούδα, γιατί δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Πεταλούδες υπάρχουν παντού. Αλλά ορισμένα είδη είναι κοινά τοπικά. Δεν τα συναντούμε στην Λευκοσία, τα συναντούμε στο Τρόοδος, ας πούμε. Ο λόγος είναι ότι τα φυτά που έχουν ως ξενιστές δεν υπάρχουν στην Λευκοσία, υπάρχουν στο Τρόοδος, ας πούμε. Οπότε τα συναντούμε μόνο στην Οδοσιά του Τρόοδος. Συναντούμε και πέραν των χίλιων διαφορετικών ειδών μοθ. Μοθ εννοούμε τους σκόρους, νυχτοπεταλούδες. Ανοίγουν και αυτά στα λεπιδότερα, όπως ανοίγουν και οι πεταλούδες και στα έντομα. Ο κύκλος ζωής των νυχτοπεταλούδων είναι ακριβώς ο ίδιος με τον κύκλο ζωής των πεταλούδων. Όλες οι πεταλούδες και οι νυχτοπεταλούδες αποτελούν τροφή για αμέτρητα άλλα πλάσματα. Αν αποτελούν τροφή ως κάμπια ή ως πεταλούδα για αμέτρητα είδη εντομοφάγων πουλιών, άλλων εντόμων, ερπετών και αμέτρητων άλλων ειδών. Δυστυχώς όμως με αλόγιστους ψυχασμούς καταστρέφονται κατά χιλιάδες οι πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες. Οι πεταλούδες είναι πανέμορφα πλάσματα. Και σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ορισμένοι μύθοι. Ένας μύθος ο οποίος μου αρέσει όταν τον ακούω. Πιστεύουν όταν μπει μια πεταλούδα στο σπίτι σου, είναι η ψυχή των αγαπημένων ανθρώπων που χάθηκαν και επισκέπτονται τους ανθρώπους στη γη. Με τη χορηγία και τη συνεισφορά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.